παιδιών. Μην ξεχνούμε τη σοφή ρίση του Λίνκον. Δώστε μου καλές μητέρες και πατέρες συμπληρώνουμε και θα αλλάξω τον κόσμο. Αλλά και το παιδαγωγικό δόγμα ότι το πιο ουσιαστικό σχολείο και το πιο σημαντικό είναι η οικογένεια. Και τα πρώτα χρόνια του παιδιού είναι τα πλέον καθοριστικά για την αγωγή και την εξέλιξή του ως τέλειου ανθρώπου. Σεβασμιότατε, πανοσιολογιότατε, άλλοι γέροντες, κύριε Θεματικέ Περιφερειάρχα, κυρία Περιφερειακή Σύμβουλε, αγαπητές κυρίες και κύριοι, αγαπητοί μας γονείς, με πραγματικό δέος και ως νήπιον ίσταμε στο βήμα τούτο εν μέσω σεβάσμιων κληρικών, ειδικών θεολόγων καταξιωμένων στο λόγο και στην επιστήμη, με την απλή ιδιότητα μιας ταπεινής δασκάλας. Με δυσβάστακτο άγχος και ενδιασμούς συνένεσα στην απογενεόδορη αγάπη πρόταση του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου δια του Πατρός Ανθίμου να συμμετέχω στο πρόγραμμα αυτό και παρακαλώ όλους σας να έχω την επίγειά σας για το εγχείρημά μου. Το θέμα θελκτικό, ευρύκατο, μα και δυσχερέστατο, γιατί πεπερασμένοι εμείς και ελάχιστοι θα προσπαθήσουμε να σκιαγραφίσουμε την παιδαγωγική συμπεριφορά του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, που είναι το τέλειο πρότυπο κάθε παιδαγωγού και δασκάλου. Η παιδαγωγική, αν και ως ιδιαίτερη επιστήμη δεν μετρά πολλούς αιώνες ζωής, κατ' ουσίαν υφίσταται από την εποχή που εμφανίστηκε ο άνθρωπος επί της γης. Από τότε άρχισε η έφεσή του για μάθηση, αφού, όπως λέγει ο Αριστοτέλης ορθά, ο άνθρωπος φύση ωραίεται του μαθάνη. Ο πρώτος άνθρωπος ήταν ταυτόχρονα άλλοτε μαθητής και άλλοτε παιδαγωγός. Έτσι, διαμορφώθηκε ο λίγον κατ' ο λίγον η παιδαγωγική ως σύνολο κανόνων που προέκυψαν από την πείρα, την παρατήρηση, τις γνώσεις και τις επιδράσεις των μεγαλυτέρων προς τους νεότερους. Ως επιστήμη αρδεύεται αφενός από την παράδοση και αφετέρου από τις θεωρίες και τις έρευνες που άφησαν εξέχουσες φυσιογνωμίες για την αγωγή και τη μετάδοση γνώσεων και μόρφωσης τόσο των παιδιών όσο και των μεγαλυτέρων, αφού διαδίδουν μάθησης όπως αναγνωρίζουν οι πάντες και ο πρώτος των αρχαίων σοφών ο Σωκράτης γυράσκο αείδη δασκόμενος ομολογούσε. Ενδεικτικά αναφέρομαι πλην του Σωκράτη που τον αποκαλούσαν και δάσκαλο, τον Πλάτωνα, τον Αριστοτέλη, τον Ισοκράτη, τον Αναξαγόρα, τον Θαλή, τον Πλούτερχο και πλήθος άλλων σοφών και σχολών της αρχαίας ελληνικής σκέψης, αλλά και επί χριστιανισμού, τους τρεις μέγιστους φωστήρες και τους τρεις ιεράρχες και άλλους μεγάλους πατέρες και αγίους της Εκκλησίας μας και πολλούς νεότερους φωτισμένους παιδαγωγούς όπως τον Ρουσό, τον Έρμαντο, τον Καστελότσι, τη Μοντεσόρη, τον Φρέμπελ, τον Γκερσεστάινερ και σύγχρονους παιδαγωγούς που ασχολούνται με την επιστήμη αυτή που εξελίσσεται παράλληλα με τον άνθρωπο και είναι χρήσιμη σε αυτόν. Όμως εκείνος που είναι ο πρώτος των παιδαγωγών, εκείνος που επέφερε αληθινή επανάσταση με απαρασάλευτες αλήθειες και αρχές, που έθεσε τον υψηλότερο στόχο της αγωγής, τη θέωση του ανθρώπου, εκείνος που ό,τι ελάλησε και δίδαξε, το τήρησε απαρέγκλητα, το σφράγισε με τη στάση ζωής και το θάνατό του, που παραμένει το αθάνατο κλασικό πρότυπο, είναι ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, ο μέγας διδάσκαλος και παιδαγωγός. Η επίδρασή του στην παιδαγωγική είναι σπουδαιότατη, γιατί εφάρμοσε μεθόδους και αρχές προ 2.000 ετών περίπου, που συγκεράζουν αφενός
την προηγούμενη σοφία και τη γνώση της θύραθεν παιδείας και αφετέρου αυτές ισχύουν και σήμερα και θα ισχύουν και εις τον αιώνα των αιώνων, ιότα εν ημία κεραία, εγού μη παρέλθει στον αιώνα. Και βέβαια, ο Κύριος ως άνθρωπος είναι ακατάληπτος, καθώς ο τέλειος και υπερβατικός για το ανθρώπινο νου. Και μόνο με βαθιά πίστη και συνεχή μελέτη κατορθώνουμε να ανιχνεύσουμε αυτόν ως ενεσόπτρο, να στοιχειολογήσουμε τα χαρακτηριστικά και τις ιδιότητες του ως παιδαγωγού, ως του κατεξοχήν παιδαγωγού. Της θεότητας την ασύλληπτη έννοια, με τη σκέψη να ψάξω τολμώ και σαλεύουν τα φρένα μου, ανερμήνευτη Κύριε, όπως γεμάτη δέος αναφωνεί η Κορίνθια ποιήτρια κυρία Παπαχρήστου Πάνου. Κατά θεία δε οικονομία του, κατέλειπεν εαυτόν αιώνιων υπογραμμών ή να επακολουθήσομεν τις ίχνες είναι αυτού, γράφει ο Πέτρος. Και ο Παύλος μας προτρέπει να γίνουμε μιμητέ του, κατά το υπόδειγμά του. Όμως, οι λόγοι του ιδίου του Κυρίου μας βοηθούν να εμβαθύνουμε στις παραγωγικές του αρχές και να τον μιμηθούμε ως παιδαγωγό. Υπόδειγμα δέδοκα ημίν, ή να καθώς εγώ επίησα ημίν και ημείς ποιείτε. Ο Χριστός ως παιδαγωγός ήταν ο πρώτος που αγάπησε με άδολη, απέραντη πατρική αγάπη το παιδί. Το απλό, αδιαμόρφωτο ακόμα πλάσμα, τον ενδυνάμει μαθητή, τον αδαεί μικρό ή μεγάλο εκπαιδευόμενο. Η αγάπη του ξεχυλίζει κάθε στιγμή της ζωής του προς κάθε άνθρωπο, αλλά ήταν πρωτόφαντη προς τα παραμελημένα έως τότε και αδικημένα ενίοτε από τους μεγάλους, τις θρησκείες και από τους νόμους παιδιά. Μην ξεχνάμε τις θυσίες στο Μολόχ, τον Κιάδα κτλ. Τα προσκάλεσε κάποιο μεσημέρι κάτω από μια ηλιά με το τρυφερό του κάλεσμα. Άφετε τα παιδεία έθιν πρόσμα και μη κολλείετε αυτά. Τα φίλησε και τα ευλόγησε. Πόσο πρέπει να διδαχθούμε όσοι έχουμε ρόλο παιδαγωγού στη ζωή, γονείς, δάσκαλοι, θυμένες, από τη συμπεριφορά του Κυρίου αυτή. Το πρώτο που φέρνει πλησίον το παιδί, τον εκπαιδευόμενο, είναι η αγάπη. Το άγγιγμα ψυχής, η ζεστασιά, το χάδι, η ευλογία της ανθρώπινης επαφής και όχι μόνο οι ξερές και στεγνές γνώσεις που έχουμε εν πολλής θεοποίηση. Μακάρισε τους ανθρώπους που θα έμοιαζαν στα παιδιά, γιατί μόνο αν αυτοί, είπε, θα γνωρίσουν την αλήθεια σε όλο το βάθος και το πλάτος και μόνον έτσι θα εισέλθουν στη Βασιλεία των Ουρανών. Καταδίκασε εκείνον που σκανδαλίζει τους απλοϊκούς ανθρώπους που διψούν για γνώσεις σαν τα παιδιά. Όσαν σκανδαλίσει ένα των μικρών τούτων, των πιστευόντων, ξεμέ, συμφέρει αυτό ή να κρεμαστεί μήλος ο νικός εις των τράχυλων αυτού και καταποντιστεί εν το πελάγι της θαλάσσης. Όσο θα καταδίκασε άραγε όσο σήμερα ειδωρούν, ηρωνεύονται, εκμεταλλεύονται, κακοποιούν ποικιλοτρόπως τα μικρά τούτα, τους αμαθείς και απλοϊκούς ανθρώπους και μαθητές ή άτομα με αναπηρία και ειδικές ανάγκες. Πόσους αδιάφορους και ακατάλληλους γονείς, εκπαιδευτικούς και άλλους περίεργους και επικίνδυνους προστάτες θα απέριχθε αυστηρά. Ο Κύριος αγάπη εστί. Αγάπησε τους αδαείς μαθητές του με την γνήσια παιδαγωγού σε αγάπη, που προσφέρει υπηρεσίες στη μετάδοση γνώσεων, εμπειριών, βιωμάτων, μεταμορφώνει τον παιδαγωγό σε διάκονο των παιδαγωγουμένων, όπως έπραξε ο Κύριος,
και αφήνει ανοιξίτηλα ίχνη στο παιδί, στο μαθητή. Πιστεύω, γράφει ο Κουζινέτ, ότι όλες οι ιδιότητες και οι αρετές του παιδαγωγού συγκεφαλαιώνονται εις μίαν μόνη που είναι η αναγκαία για όλους τους εκπαιδευτικούς, από την υπηαγωγό μέχρι τον μεγαλύτερο καθηγητή. Και αυτή είναι η αγάπη προς τα παιδιά, η αγάπη με απέραντο πλάτος και βάθος. Η υψηλή προοπτική της και η απλή στη φύση της και στις εκδηλώσεις της. Από αυτήν εκφύονται και τρέφονται όλες οι άλλες αρετές του εκπαιδευτικού. Με την αγάπη και την προσευχή παιδαγωγούσε ο Κύριος στους μαθητές του. Πολλές φορές τον άκουγαν να προσεύχεται στον ουράνιο πατέρα για όλους μαζί, ομαδικά, αλλά και για τον καθένα χωριστά, αν χρειαζόταν. Εγώ ευεήθην περί σου ή να μη εκλείπει η πίστη σου, στήριξε τον Πέτρο πριν από τη σύλληψή του. Παράδειγμα προς μίμηση, πόση ασφάλεια και βοήθεια νιώθουμε όλοι, μικροί και μεγάλοι, δυνατοί και αδύναμοι, όταν ξέρουμε ότι κάποιος προσεύχεται για μας. Πόσο σημαντικό είναι το παράδειγμα του Κυρίου μας, να προσεύχεται ο έχων έργο παιδαγωγού για το παιδί, ο γονιός για το παιδί του, ο δάσκαλος για το μαθητή του, ο γιατρός για τον ασθενή του, ο ιερέας για τα πνευματικά του παιδιά. Δεν αρκεί να μιλούμε στο παιδί για το Θεό μόνο, αλλά να μιλούμε στο Θεό για τα παιδιά. Είναι δείγμα γνήσιας παιδαγωγού σας αγάπης. Πέραν της αγάπης, ο Κύριος μεταξύ των μαθητών του τήρησε πλήρη ισότητα στο ίδιο επίπεδο της προσοχής του και του ενδιαφέροντός του. Ο αγαθός διδάσκαλος έθετε τον απλοϊκό και αμόρφωτο ψαρά Πέτρο και τον μορφωμένο νομικά και παιδαγωγικά Νικόδημο, τον αγαπητό Ιωάννη και τον δόλιο Ιούδα, τον εκ Ναζαρέτ Ναθαναήλ και τον πρωτόκλητο Ανδρέα, την ευσεβή Μαρία, την αδελφή του Λαζάρου και την αμαρτωλή Μαγδαληνή. Πόσα μας διδάσκει αυτή η αρχή και στάση του Κυρίου όλους τους εμπλεκομένους με την αγωγή. Πόσα ψυχικά τραύματα θα είχαμε αποφύγει και πόσα αγαθά αποτελέσματα θα κερδίζαμε από την ίση αντιμετώπιση και χωρίς διάκριση των παιδιών που πληγώνουν και περιθωριοποιούν. Όμως η γνήσια αγάπη δεν εμπόδισε τον Κύριο από του να κάνει παρατηρήσεις και να ασκεί έλεγχο παιδαγωγικό. Είτε παρουσία και των άλλων μαθητών προς γνώση και συμμόρφωση, είτε κατηδίαν, ανάλογα με το θέσμα, το ατόπιμα, γιατί είναι παιδαγωγικό αξίωμα ότι αποτελεί μέσον αγωγής ο έλεγχος, η αξιολόγηση, η με αγάπη και δίκαιη κρίση παρατήρηση. Ο λιγόπιστε εις τι εδίστασες, απευθύνθηκε αυστηρά προς τον Πέτρο. Και για να του στυλιτεύσει την περιέργεια, τον επέκληξε μετά την Ανάσταση λέγοντας, «Εάν αυτόν θέλω μένειν έως έρχομαι, τι προσέ?» Και όπως κάθε παιδαγωγός, ήρθαν κάποιες στιγμές που μίλησε με έντονο ύφος, που έλεγξε αυστηρά όταν στυλίτευσε την υποκρισία των Φαρισαίων, όταν εκδίωξε τους μετατρέποντες των οίκων του Θεού σε οίκων εγωρίου, όταν επιτίμησε τα πονηρά πνεύματα, αλλά και τότε, όχι με εγωιστικό θυμό, με κακία, αλλά με σκοπό να συνετίσει, να ελέγξει επικοδομητικά, να επαναφέρει στον ορθό δρόμο τους παρεκκλίνοντες, όσους είχαν ξεστρατήσει από τους αλλότερους σκοπούς του κέρδους και του φανατισμού, του εγωισμού και του μίσους. Και βέβαια δεν παρέλειπε και να επαινεί τους μαθητές του όταν το άξιζαν. Βαθύς γνώστης της ανθρώπινης ψυχής και των συναισθημάτων που σαν δημιουργός εκτάζει νεφρούς και καρδίαν,
χρησιμοποίησε τον μετρημένο και γνήσιο έπαινο που παρακινεί για περισσότερο ενδιαφέρον και μάθηση. Έτσι, καλλιέργησε το αίσθημα της δικαιοσύνης και ενθάρρυνσης στους αδύνατους τύπους. Πέτρον ονόμασε βενετικά τον Σίμωνα. Ιούς Βροντής τους Ιούς Ζεβεδαίου. Αποκάλυψε τους μαθητές του φως του κόσμου, άλλας της γης, αλλιείς ανθρώπους διδασκάλους της οικουμένης. Έτσι, με τις παιδαγωγικές αρετές της αγάπης, της ισότητας, της δικαιοσύνης και της ενθάρρυνσης, έκανε το θαύμα. Μετέτρεψε αυτούς από αμόρφωτους ψαράδες σε αλλιείς ανθρώπους, σοφούς δασκάλους και αποστόλους. Η αγάπη του Ναζωραίου δημιουργούσε μεταξύ αυτού και των μαθητών του κλίμα οικειότητος και φιλίας, που καθιστούσε εύκολη τη μετάγγιση πνεύματος, γνώσης και υψηλών διδαγμάτων σε αυτούς. Κατά αυτόν τον τρόπο, τους έδινε το δικαίωμα να απευθύνουν ερωτήσεις, να προβάλλουν απορίες, να εκφράζονται με θάρρος. Και ο μέγας παιδαγωγός τους απαντούσε με προσήμια, αντιλαμβανόμενος την πνευματική τους υστέρηση και γεμάτος αγάπη και υπομονή, ικανοποιεί όχι μόνο τις σοβαρές ερωτήσεις, αλλά και τις πλέον απλοϊκές και παιδιάστικες απορίες. Δεν δυσφορεί όταν δεν τον εννοούν, αλλά αναλύει με υπομονή τα υψηλά νοήματα για να τα καταστήσει προσιτά στη διάνοιά τους. «Κύριε, φράσον ημίν την παραβολή», παρακαλούν οι μαθητές του. Και εκείνος αναπτύσσει σε αυτούς και δι' αυτών προς όλους εμάς την υψηλή αλληγορία της παραβολής για πλήρη κατανόηση. Σπουδαίο παράδειγμα για όσους θεωρούμε ότι κερδίζουμε με δυσνόητο ύφος, να επιδεικνύουμε τις γνώσεις μας με ασάφειες και υπεροπτική ελαζονία για να εντυπωσιάσουμε τους γύρω μας. Παρόλη όμως την απλότητα και την καλοσύνη που ακτινοβολούσε ο Κύριος, εμπνέει τον σεβασμό τον οφειλόμενο στο πρόσωπο του διδασκάλου. Ουδέποτε έδωσε αφορμή ώστε οι μαθητές να υπερπηδήσουν τα επιτρεπτά όρια της οικειότητος και να καταχραστούν αυτή την καλοσύνη και την απλότητά του, όπως συμβαίνει σε πολλούς σύγχρονους γονείς, δασκάλους, κληρικούς, που την κακοδαιμονία της ανάγνωστης συμπεριφοράς επιλείπτουν στα παιδιά, αντί να κατηγορούν τον εαυτό τους για την κακή χειραγώγηση και την εσφαλμένη αντίληψη περί θάρρους και επαφής με τους μαθητευόμενους. Ουδέποτε τόλμησαν οι μαθητές να σκεφτούν ή να εκφράσουν ασεβή ερώτηση προς τον μεγάλο Ραβή, γιατί η όλη στάση του Χριστού ήταν άψογη, άμεμπτη, ουδέ δόλος ευρέθη εν το στόματι αυτού. Δεν επέτρεπε εκτροπή από την ορθή οδό. Ούτε όταν είδαν τον Κύριο συνομιλούντα με την Σαμαρίτιδα ή υπερασπιζόμενο τη Μιχαλίδα ή τη Μαγδαληνή, σκέφτηκαν πονηρά. Και όταν Έλληνες ζήτησαν από τον Φίλιππο να τους οδηγήσει σε αυτόν, ο μαθητής από αίσθημα σεβασμού και κοσμιότητος πήρε μαζί του και τον Ανδρέα για να μεσολαβήσουν μαζί. Σεβασμός βαθύς, χωρίς φόβο, σεβασμός αγάπης, όπως επέβαλε η προσωπικότητα του Θεανθρώπου, και τέτοια πρέπει να είναι κάθε παιδαγωγού, αν στοχεύει όντως να προάγει το πνεύμα και να μορφώσει το ήθος των μαθητών του, να κερδίσει με τη συμπεριφορά του την εμπιστοσύνη τους και να περάσει έτσι εύκολα τις διδαχές και το κήρυγμά του. «Το είπε ο δάσκαλος», λένε τα παιδιά. «Το είπε ο Κύριος». Αλλά και πολλές ακόμα αρετές παιδαγωγού διακρίνουμε στη συναναστροφή του με τους μαθητές του. Όποια σελίδα και να ανοίξουμε της Καινής Διαθήκης,
Όποιο χωρίο και αν διαβάσουμε, θα δούμε να ξεδιδάει από τη στάση του και τους λόγους του η αγάπη, η γλυκύτητα, η ταπεινοφροσύνη, η υπομονή, η μακροθυμία, η αφοσίωση στο έργο του, η πραότητα. Αμίμητος και σε αυτή την αρετή ο Υιός της Παρθένου. Δεν οργιζόταν, δεν θύμωνε. Άριστο πρότυπο για όσους, για όλους, αλλά ιδιαίτερα για όσους έχουν ρόλο παιδαγωγού. Δεν επιτρέπεται η ευθυγρυσία τους να επισκιάζεται από εγωισμό, ένοχο θυμό, προκατάληψη, προσωπικά προβλήματα, νεύρα, αλλά να τους διακρίνει αυτοέλεγχος, αμεροληψία, πραότητα προς το ακριβό υλικό που έχουν στα χέρια τους. Ταπεινός και πράος ο Κύριος του ουρανού και της γης. Μάθετε, άντρε μου, ότι πράος είναι και ταπεινός στην καρδία και βρίσκεται ανάπαυση τις ψυχές ημών. Ιδού το πρότυπο και η συνταγή της μιμήσεώς μας. Η οδηγία να βρούμε την ψυχική ανάπαυση και ηρεμία είναι η ταπεινότητα και η πραότητα. Μα το διακήρυξε. Μακάρι η πραής. Και η Γραφή λέει, αλλά επί τι να επιβλέψω, επί των ταπεινών και ησύχιων. Ο Ιησούς ευρέθη πράος στις μαθητές, πράος στους αδελφούς και στη μητέρα του. Με πραότητα και επιοίκεια εφέρθη προς το αλλοπρόσελο Ισραηλιτικό έθνος, προς τους αρχιερείς και γραμματείς του ανώμου συνεδρίου, προς τον δούλο που τον εράπησε. «Τι με δέρεις», του είπε με πραότητα. Ύψιστη διδασία αυτή τη συμπεριφορά του παιδαγωγού. Η πραότητα προξενεί και στους πλέον αντίθασους και αντιδραστικούς μαθητές και ανθρώπους θετικές εντυπώσεις, που μιλούν στην καρδιά, δημιουργούν κλίμα ηρεμίας, εμπιστοσύνης, μεταμέλειας, ψυχικής ασφάλειας και μεταμορφώνουν επί τα βελτίω. Έτρωγε ο Κύριος την οικία του Σίμωνα του Φαρισαίου, όταν προσευδούσα αμαρτωλή γυνή, έπλυνε τους αφράντους πόδας του με δάκρυα και μύρο και σκούπισε με τα μαλλιά της. Ο Φαρισαίος οργίστηκε, έσχιζε τα ημάτια του. Όμως ο Κύριος με την άφταστη συγκατάβασή του την ενθάρρυνε λέγοντας «Ουδέ εγώ σε κατακρίνω». Συγχωρούσε κάθε ειλικρινός μετανοούντα, κατανοούσε το δράμα κάθε ταλαιπωρημένης ψυχής και γλύκαινε τον πόνο χωρίς να συγκατανεύει φυσικά με την αμαρτία, με την αθλειότητα. Σχετίστηκε με αμαρτωλούς, με τελώνες, για να τους διαπαιδαγωγήσει, να τους ωφελήσει, να τους ανυψώσει εκεί όπου τους προόριζε η φύση τους, στον εξαλληνισμό και στην τελείωση. «Πορεύου και μικέ διαμάρτανε», λέγει σαν ανατόμος ψυχής και πατέρας στη γυναίκα, «οποία καλοσύνη, επιοίκεια και αγάπη παιδαγωγούσα». Δεν υπάρχει καλύτερο παιδαγωγικό μέσο, κυρίες και κύριοι, από την επιοίκεια και τη συγκατάβαση σε ειδικές περιπτώσεις. Δεν συγχωρούνται οι παιδαγωγούντες να είναι άκαμπτοι, υπερήφανοι προς τους αδύναμους και παρεκκλίνοντες ή τυχόν ένοχους μαθητές ή συνανθρώπους ή παιδιά μας. Αλλά οφείλουν να διαπαιδαγωγούν με την πραότητα, τη συγκατάβαση και την επιοίκεια του Ιησού. Άριστος παιδαγωγός ο Κύριος και διδάσκαλος, είχε μεγάλη ευκολία να αλλάζει μεθόδους και συστήματα ανάλογα με την περίσταση, ώστε να γίνεται κατανοητά και να εμπεδώνονται τα διδασκόμενα από αυτόν. Κατά περίπτωση, άλλοτε χρησιμοποιούσε την γλαφυρή και υπερκόσμια διήγηση, άλλοτε παρακινούσε τους μαθητές του σε αυτενέργεια, όπως το γεύμα των πεντακυσχυλίων. Άλλοτε χρησιμοποιούσε τον εύκολο διάλογο,
κάνοντας ερωτήσεις στο πλήθος. Πότε δίδασκε επαγωγικός, πότε παραγωγικός. Έδινε απαντήσεις, τόσο ετοιμόλογες, τόσο σαφείς και πιστικές, αποστομωτικές για τους διώκτες και επικοδομητικές για τους μαθητές του, ώστε δίκαια λέγει ένας σοφός, ο Φαράτ, ότι η ιστορία του κόσμου δεν έχει να παρουσιάσει παράλληλη ετοιμότητα πνεύματος. Να θυμηθούμε, απόδοτε τα του Κέσαρος Κέσαρη και τα του Θεού το Θεό. Ο αναμάρτητος ημών πρώτος βαλέτο λίθων επαυτής. Δίδασκε στο βήμα του ναού ως αποκαθέδρας όταν ήθελε να διδάξει ένα υψηλό θεώρημα, μία μεγάλη αλήθεια, χωρίς να παίρνει αφορμή από τα ενδιαφέροντα του πλήθους. Ο Ιησούς, ειδών τους όχλους, ανέβη στο όρος και ανοίξα στο στόμα αυτού, άρχισε τον λόγο, περιγράφει ο Ματθαίος για την αρχή της επί του όρους ομιλίας. Της ομιλίας που είναι, κυρίες και κύριοι, κατά γενική ομολογία, το λογοτέχνημα των λογοτεχνημάτων, το αριστούργημα των αριστούργημάτων, ο Παρθενώνας της λογοτεχνικής έκφρασης και της ηθικής, η απαράμιλος πηγή όλων των αιώνιων κανόνων ζωής και ευτυχίας, το ωραιότερο δείγμα της ανθρώπινης αξίας που θα θέλαμε να δείξουμε σε επισκέπτη άλλου πλανήτη ή σ' άγγελον που από κόσμους υπερτέρους θα μας ζητούσε να του παρουσιάσουμε το πιο άριστο, πολύτιμο που έχουμε στη γη. Και ο Τζιοβάνι Παπίνι λέει, δεν θα του δείχναμε βεβαίως τις μηχανές που έκαναν τη ζωή μας περισσότερο δούλη και ασθμένουσα, αλλά θα του προσφέραμε την επί του όρους ομιλία. Κατά τον ίδιο τρόπο δίδαξε από καθέδρας και την παραβολή του σπορέως. Όμως, συνήθως δίδασκε παίρνοντας αφορμή από ευκαιριακά θέματα, από ερωτήσεις, βιώματα, ενδιαφέροντα των ανθρώπων, των μαθητών του, αυτό δηλαδή που ακολουθεί και το νέο σχολείο, τα ενδιαφέροντα των μαθητών. Την παραβολή του άφρανος πλουσίου και τη διδασκαλία για την αγαθή πρόνοια έπλασε με ετοιμότητα θαυμαστή μετά από ερώτηση του Νεανία πώς να διανεμήσει την πατρική του κληρονομία. Άλλοτε μιλούσε από τη συναγωγή του ναού και άλλοτε από το γραφικό σχολείο της φύσης με ολάνυχτο το βιβλίο της δημιουργίας δίπλα του. Στην επί του όρους ομιλία σχολείο ήταν η πλαγιά του βιβλικού εκείνου λόφου και έδρα ίσως κάποιος βράχος. Πολλές παραβολές είπε στη θάλασσα της Τιβεριάδος, από την πρίμνη αλλιευτικού πλοιαρίου και οι ακροατέ παρά των εγγυαλών ειστήκεσαν. Οι γνώσεις του άπειρες, που παρόμοιου πλήθους ουδείς ποτέ κάτοχος στην γη. Κι όπως λέγει ο Ιερός Αυγουστίνος, η διδασκαλία του Κυρίου ομοιάζει με απέραντο ωκεανό, του οποίου η γαλήνια επιφάνεια απλώνεται ήρεμα στην παραλία, χάρμα και αυτών των μικρών παιδιών, του οποίου όμως το βάθος είναι απρόσιτο και στους μεγαλύτερους ερευνητές και επιστήμονες. Από τον ωκεανό των γνώσεών του Ιησούς, ανέσυρε μύρια διαμάντια και δίδασκε τα πλήθη που τον γνώρισαν καλά και έτρεχαν να τον ακούσουν μαγεμένα από την γλυκύτητα το θεϊκό φως που στορπούσε